Η κυρία Γεωργία Μιλάκη, λοιπόν, είναι μαζί μας. Την γνωρίζετε πολύ από την ιδιότητά της, την επιστημονική ιδιότητά της. Έτσι την έχουμε γνωρίσει κι εμείς. Όμως σήμερα τη φιλοξενούμε με μια διαφορετική ιδιότητα, καθώς είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον Σταύρο Αρναουτάκη, με το συνδυασμό Κρήτη Ζωή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ για να κάνουμε μια αυτοδιοικητική, λοιπόν, συζήτηση μακριά από το επιστημονικό σας κομμάτι πλέον. Όχι τελείως, γιατί νομίζω ότι συνδέονται αυτά και θα έχουμε την ευκαιρία να σας θέσουμε και ερωτήματα. Χθες όμως θέλω να ξεκινήσω, γιατί η χθεσινή βραδιά ήταν μια σημαντική βραδιά για τον συνδυασμό σας, για τον συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη, Κρήτη, η ζωή μας. Τι σας έχει αφήσει, ποια αίσθηση σας έχει αφήσει η χθεσινή βραδιά? Η χθεσινή βραδιά μας άφησε ένα υπέροχο συνέστημα, γιατί μαζευτήκαμε όλοι μαζί, φίλοι, γνωστοί, για να δώσουμε το στίγμα μας και να δώσουμε μια συνέχεια στο έργο που ήδη έχει επιτευχθεί στην περιφέρεια Κρήτης. Αυτός ήταν και ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης. Αυτό ήταν και η κινητήρια δύναμη του Σταύρου Αρναουτάκη, που μέσα από την ομιλία του ουσιαστικά κατέθεσε το έργο του, το μέχρι τώρα έργο του, στη θητεία του στην περιφέρεια Κρήτης, αλλά έδωσε και το ένασμα για το τι πρόκειται να συμβεί τα επόμενα χρόνια, με ένα στόχο τουλάχιστον δεκαετίας. Για την ενίσχυση της οικονομίας, της παραγωγικότητας και βέβαια της εξέλιξης όλης της Κρήτης, του νησιού μας. Μέσα από το πρίσμα του ότι αγαπάμε την Κρήτη, αγαπάμε τον τόπο μας, αγαπάμε το φυσικό περιβάλλον, τα προϊόντα που μας παρέχει, τον πολιτισμό. Mm-hmm. Και θέλουμε να τον εξελίξουμε ακόμα περισσότερο. Εξέλιξη, λοιπόν, αυτό καταλαβαίνω. Έτσι, ακριβώς. Είναι το ζητούμενο και για εσάς προσωπικά. Είστε επιστήμονας, είστε ογκολόγος. Να υποθέσω ότι ενδεχομένως το κομμάτι της επιστήμης να μπει μέσα στις προτεραιότητες σας σε αυτό που λέμε αυτοδιοίκηση, σε αυτό που λέμε καθημερινότητα στην περιφέρεια Κρήτης. Δεν θα μπορούσε να απέχει και δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό, γιατί ο τομέας της υγείας για μένα είναι κάτι που αφορά την καθημερινή μου ενασχόληση. Θέλω πραγματικά να βοηθήσω στο να πάμε ένα βήμα παραπέρα σε αυτό το κομμάτι και να ενισχύσουμε και τις δομές και την διαχείριση των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας σε καθημερινό επίπεδο σε ολόκληρη την Κρήτη, από άκρη σ' άκρη. Mm-hmm. Από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Γιατί θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο και τις δομές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή των νοσοκομείων του ΕΣΥ, αλλά όλα τα νοσοκομεία από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη την Κρήτη. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που πιστεύετε κι εσείς ότι πρέπει να ενισχυθεί περιττέρω η δημόσια υγεία, με την έννοια όχι αμιγώς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αλλά και των παροχών που μπορεί να δώσει η αυτοδιοίκηση? Νομίζω ότι ο πολίτης περιμένει και από την περιφέρεια Κρήτης, περιμένει και από τον εκάστοτε Δήμο, να δει μια κοινωνική πολιτική η οποία θα ενισχύει το κομμάτι της υγείας. Η θέση της αυτοδιοίκησης σε αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντική. Και μέχρι τώρα έχουν γίνει προσπάθειες, αυτές όμως οι προσπάθειες θα πρέπει να ενισχυθούν. Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό να ξεκινήσουμε από το κομμάτι της εκπαίδευσης. Να ξεκινήσουμε από τη βασική εκπαίδευση, από τα σχολεία, με προγράμματα που έχουν στόχο να μάθουν τα παιδιά μας από πολύ νωρίς πώς θα πρέπει να τρέφονται για τη διατροφή τους, πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη υγεία στο μέλλον. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με τον γενικό πληθυσμό, με προγράμματα πρόληψης του καρκίνου, των καρδιακικών νοσημάτων κλπ. Έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αντίληψη ότι η υγεία είναι όχι μόνο αυτό που τρώμε ή αυτό που αναπνέουμε, αλλά και ο πολιτισμός μας και το φυσικό περιβάλλον και όλα όσα μας περιτριγυρίζουν. Και άρα καταλαβαίνω, άρα η υγεία δεν είναι και μόνο αυτό που λέει το Υπουργείο Υγείας, είναι αυτό που λέει και η περιφέρεια Κρήτης. Να το θέσω έτσι, είναι και αυτό που λέει, λοιπόν, και ο Δήμος, ενισχύοντας την πρόληψη. Μάλιστα, υπάρχουν και κινητές μονάδες. Βέβαια, η περιφέρεια Κρήτης έχει μια κινητή μονάδα μαστογραφίας, mm-hmm. η οποία έχει επιτελέσει σημαντικό έργο. Έχει εξετάσει τουλάχιστον 3.000 γυναίκες μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχει επίσης μια κινητή οδοντιατρική μονάδα, αλλά σε αυτό θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα πράγματα, όπως οφθαλμιατρικές μονάδες, ορθοπαιδικές, που μπορούν να έχουν τον έλεγχο των παιδιών στο σχολείο, θέτοντας βασικούς στόχους σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και σε ενήλικες. Είναι πολύ βασικό να ανοίξουμε, να διευρύνουμε όλο αυτό το κομμάτι σε ένα πολύ μεγαλύτερο πλαίσιο.
Και να βάλουμε και πιο δυνατά στο παιχνίδι, ενδεχομένως στο παιχνίδι εντός εισαγωγικών, την ενδοχώρα. Γιατί νομίζω Βεβαίως. Ότι η πρόσβαση στην υγεία για τους ανθρώπους ενδοχώρας και ενδεχομένως για τους ηλικιωμένους είναι πολύ πιο δύσκολη. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και μέσα από τον εθελοντισμό και μέσα από τις δράσεις που εγώ προσωπικά έχω κάνει μέχρι τώρα, βλέπω την ανάγκη του κόσμου, κυρίως αυτών που είναι μακριά από τα αστικά κέντρα, mm-hmm. για την πρόσβαση σε εξετάσεις όπως το υπερχογράφημα μαστών, η μαστογραφία, βασικά πράγματα για την πρόληψη βασικών νοσημάτων στο γενικό πληθυσμό. Δυστυχώς, ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ενδοχώρα, δεν έχουν την άμεση πρόσβαση στο νοσοκομείο. Και εκεί πρέπει να είμαστε εμείς αρρωγοί και πρωτοπόροι στο να δώσουμε την κατεύθυνση για να προάγουμε την υγεία και να προάγουμε όχι μόνο την πρόληψη, αλλά και την θεραπεία των ασθενών που έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Θα πρέπει να φροντίσουμε την τρίτη ηλικία, θα πρέπει να φροντίσουμε ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με κινητικά προβλήματα κλπ. Είναι πολύ βασικό να είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Και την ίδια ώρα η υγεία νομίζω ότι είναι και ο ιατρικός τουρισμός, κυρία Μιλάκη. Ένας τουρισμός αυτό... που δεν έχει εξελιχθεί στο νησί μας όσο θα μπορούσε. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πραγματικά με ελκύει αφάνταστα. Yeah. Η Κρήτη έχει μια θέση πολύ σημαντική στον τουρισμό γενικότερα. Είναι ένας πολύ σημαντικός προορισμός από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Και είναι κρίμα πραγματικά να μην έχουμε εξελίξει το κομμάτι του ιατρικού τουρισμού. Ο ιατρικός τουρισμός αφορά δύο πράγματα. Αφορά τους ανθρώπους εκείνους που θα έρθουν για διακοπές και έχουν ένα πρόβλημα υγείας και το οποίο θα πρέπει εμείς να υποστηρίξουμε. Ναι. Και αφορά βεβαίως και ιατρικό τουρισμό επιλογής. Δηλαδή θα πάω σε μία χώρα με σκοπό να κάνω κάποιες οδοντιατρικές εργασίες, να κάνω μία οφθαλμολογική επέμβαση ή μία ορθοπαιδική επέμβαση ή να κάνω μία υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Με αποτέλεσμα αυτό να διευρύνει πάρα πολύ τους τομείς στους οποίους μπορούμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη εμβέλεια. Θα τολμήσω τώρα σε αυτό, κυρία Μιλάκη, να πω ότι πέραν την ιδιωτική πρωτοβουλία για να αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισμός, κατά τα άλλα είμαστε πίσω. Σας το είπα και πριν. Ναι, αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Όμως εμείς έχουμε την πολυτέλεια mm-hmm. να έχουμε πολύ σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και όχι μόνο, και mm-hmm. πολύ καλά νοσοκομεία και πολύ καλούς γιατρούς και κλινικές που μπορούν να υποστηρίξουν πάρα πολύ καλά αυτό το κομμάτι, αρκεί εμείς να το θελήσουμε και να το οργανώσουμε καλύτερα. Το οργανώσουμε. Γιατί όλο το θέμα αφορά την οργάνωση. Δεν είναι αδύνατο να το πετύχουμε, αρκεί να το οργανώσουμε σωστά. Πρέπει όμως να το πάμε βήμα-βήμα και να το εξελίξουμε σιγά-σιγά. Mm-hmm. Σε αυτό θα πρέπει να υπάρχει η αλληλεπίδραση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Είναι πολύ βασικό. Και συνεργασία. Και συνεργασία, βεβαίως. Σίγουρα. Επειδή ξέρω ότι είσαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και σε αυτό που λέγεται διασύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τον κλάδο της επιστήμης, νιώθετε ότι ενδεχομένως η επιστήμη. Ακούγεται, οι επιστήμονες μάλλον θεωρούνται από τον κόσμο ακόμα ως μια ελίτ, ως κάτι απόμακρο, ότι δεν έχει διασυνδεθεί ακόμα ενδεχομένως και τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, το ΙΤΕ, τα νοσοκομεία, το πανεπιστημιακό, να διασυνδεθεί περισσότερο με αυτό που λέγεται τοπική κοινωνία. Η διασύνδεση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων που είναι πολύ σημαντικά στην Κρήτη με τον πρωτογενή τομέα, με τον αγροτοδιατροφικό τομέα, με την πρωτογενή παραγωγή, αλλά ακόμα και με τις επιχειρήσεις και ιδιωτικές κλπ. Είναι πολύ βασική. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτή η διασύνδεση άμεσα. Ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει οργανώσει δράσεις που περιλαμβάνουν την διασύνδεση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με το πρωτογενή τομέα και έχουν ενταχθεί σε αυτό τουλάχιστον 90 επιχειρήσεις ήδη. Όμως εμείς θα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να έχουν μια άμεση σχέση με τον πληθυσμό της Κρήτης. Αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, θα μπορούμε να κατευθύνουμε τους φοιτητές μας και τους μελλοντικούς επιστήμονες σε έναν καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό, έτσι ώστε να μπορούν να απορροφηθούν στο εργασιακό περιβάλλον στο μέλλον. Και αυτό βεβαίως απαιτεί πολλά και σημαντικά έργα που θα πρέπει να γίνουν και θα ανατροφοδοτήσει την πρωτογενή παραγωγή. Είναι μια πάρα πολύ βασική αρχή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα.
Ξέρετε, μου δίνετε την καλύτερη πάσα. Γιατί είπατε για το πώς οι νέοι μπορεί να απορροφηθούν από την εργασία. Την εργασία στον τόπο τους. Είστε μια νέα επιστήμονας, μητέρα, σύζυγος. Έχετε βρεθεί ποτέ, βρεθήκατε στο παρελθόν ποτέ αντιμέτωποι με το δίλημα να πείτε ότι θα φύγω και θα αναζητήσω μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό σε ό,τι έχει να κάνει με τις ευκαιρίες της απασχόλησης? Ναι, βεβαίως. Δεν είναι πολλά τα χρόνια. Πριν από 9 χρόνια περίπου, όταν ολοκλήρωσα την εξειδίκευσή μου στην παθολογική ογκολογία, εδώ στην Κρήτη, ήμασταν με το σύζυγό μου στο δίλημα αν θα παραμείνουμε ή αν θα φύγουμε στο εξωτερικό, όπως πάρα πολλοί συναδελφοί μας, προκειμένου να βρούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Η απόφασή μας ήταν να μείνουμε. Και θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντική η απόφαση αυτή και την υποστηρίζουμε ακόμη και δεν μετανιώσαμε καθόλου γι' αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς είναι να διαμορφώσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε να είναι καλύτερες για εμάς τους ίδιους και για τα παιδιά μας, για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, γιατί η Κρήτη προσφέρεται. Η Κρήτη θα μπορούσε να γίνει μια περιφέρεια πρότυπο, είναι ήδη μια περιφέρεια πρότυπο και θα μπορούσαμε να την εξελίξουμε ακόμη περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Αποτελεί ένα βασικό κέντρο της Μεσογείου αλλά και της Ευρώπης. Είναι αυτάρκης σε ό,τι αφορά και την πρωτογενή της παραγωγή και, και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα που λέγαμε προηγουμένως. Επομένως, δίνει όλες τις ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους για να παραμείνουν στον τόπο τους και να δουλέψουν εδώ και να εργαστούν και να παράγουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να φανταστούμε για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, στα επόμενα χρόνια, αυτό που πρόκειται να δούμε να συμβαίνει θα είναι και ακόμα καλύτερα πράγματα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του ορυκτού πλούτου, στους υδρογονάνθρακες κλπ. Εκεί θα δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας, θεωρώ. Και είναι πολύ βασικό να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή την προοπτική, αλλά και να θέσουμε τις βάσεις για να γίνει αυτό σωστά, για να μπορούμε να το διαχειριστούμε με σωστό τρόπο αργότερα. Η επιστήμη εξελίσσεται, τα επαγγέλματα εξελίσσονται. Σίγουρα αυτό που εμείς γνωρίζαμε πριν από 10 χρόνια είναι τελείως διαφορετικό τώρα και θα εξελίσσεται ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Πρέπει όμως να βάλουμε τις βάσεις και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι δεν πρέπει να δουλεύουμε με βάση αυτό που σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά με την προοπτική τουλάχιστον μιας δεκαετίας μετά. Κοιτάζοντας μπροστά. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Μιλάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή μας την τηλεοπτική συνάντηση και την συζήτηση που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.